Μέγαν Μάρκλ, η πιο συζητημένη γυναίκα της χρονιάς. Μπορεί η τελετή να είχε τη λάμψη και τη δόξα που ορίζει το πρωτόκολλο του παλατιού, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο γάμος ήταν η πιο ριζοσπαστική κίνηση που έχει συμβεί ποτέ μέσα στη βασιλική οικογένεια. Μια γυναίκα με τα χαρακτηριστικά της Μέγαν Μάρκλ σίγουρα δεν έχει το προφίλ ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας. Κι όμως ο εξυγχρονιστής πρίγκιπας Χάρι την παντρεύτηκε και είναι μάλλον αποφασισμένος να αλλάξει πολλά στο παλάτι. Η νέα δούκισσα του Σάσεξ έχει κάνει όλο τον κόσμο να μιλάει για αυτήν. Όχι τυχαία, καθώς δεν είναι ένα απλό κορίτσι. Η Μέγαν είναι Αμερικανίδα, είναι ηθοποιός. Έχει κάνει ήδη ένα γάμο και αγωνίζεται για την ισότητα των φύλων σε φεμινιστικά κινήματα. I am proud to be a woman and a feminist. Στα μάτια της Ελισάβετ θα μοιάζει σίγουρα με επαναστάτρια. Από τα 11 της χρόνια έδειξε τη δυναμική της προσωπικότητα και ότι είναι έτοιμη να πάει κόντρα σε ό,τι δεν της αρέσει. Η μικρή τότε Μέγαν ανάγκασε μεγάλη εταιρεία να αλλάξει την τηλεοπτική διαφήμισή της γιατί ήταν σεξιστική. Ως μαθήτρια είδε ξαφνικά στο αμερικανικό σχολείο που πήγαινε μια διαφήμιση για απορρυπαντικό πιάτων. Το σποτ έδειχνε κάποιες νοικοκυρές να καθαρίζουν κατσαρόλες με το σλόγγαν «Οι γυναίκες της Αμερικής πολεμούν με τα υπολείμματα». Women are fighting greasy pots and pans. And I said, wait a minute, how could somebody say that? Τότε τα αγόρια της τάξης άρχισαν να φωνάζουν «Εκεί ανήκουν οι γυναίκες, στην κουζίνα». Η Μέγαν θύμωσε πολύ. Μόλις επέστρεψε σπίτι της, άρχισε να στέλνει επιστολές και γράμματα στη φεμινίστρια δικηγόρο Gloria Allred, σε διάφορα παιδικά προγράμματα, στο εργοστάσιο παραγωγής των απορρυπαντικών, ακόμη και στην τότε πρώτη κυρία της Αμερικής, τη Χίλαρη Κλίντον. Είχε βάλει στόχο να σταματήσει αυτή τη διαφήμιση. Όσο απίθανο κι αν φαίνεται, όλοι έδειξαν να τη στηρίζουν. Μέσα σε μερικούς μήνες η διαφήμιση άλλαξε το σλόγγαν της, λέγοντας πως οι άνθρωποι της Αμερικής παλεύουν με τα υπολείμματα. Ίσως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι καταγόταν από διαφυλετική οικογένεια. Η ίδια είχε περιγράψει πόσο δύσκολο ήταν να προσαρμοστεί με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου. Στο σχολείο μου υπήρχαν κλίκες, τα μαύρα και τα λευκά κορίτσια, οι Φιλιππινέζες και οι Λατίνες. Όντας διαφυλετική ήμουν κάπου στη μέση. Έτσι κάθε μέρα την ώρα του γεύματος έβρισκα τρόπους να είμαι πάντα απασχολημένη με συναντήσεις, σπορ, χόμπι. Μόνο έτσι δεν θα ήμουν αναγκασμένη να τρώω μόνη μου. Όμως η νέα δούκισσα της Βρετανίας δεν το έβαλε κάτω. Έγινε μια δυναμική φεμινίστρια και ακτιβίστρια. Μια υπερήφανη, πολιτικοποιημένη γυναίκα με πλούσια δράση και αγώνες υπέρ της ισότητας. Το 2016 η Μάρκλ έγινε η παγκόσμια πρέσβυρα του World Vision Canada. Νωρίτερα είχε δουλέψει και ως συνήγορος των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και έχει παρουσιάσει μια μεγάλη καμπάνια στα κεντρικά των Ηνωμένων Εθνών. Δεν σταμάτησε ποτέ να επισκέπτεται φιλανθρωπικούς συλλόγους, να βοηθάει με κάθε τρόπο όσους το είχαν ανάγκη. Παράλληλα, μέσα από το blog της παρακινούσε τις αναγνώστριές της να απαλλαχθούν από τα στερεότυπα των φύλων και να λειτουργούν ανεξάρτητες στην κοινωνία. Γι' αυτό και η Μέγαν θυμίζει σε κάποιους την Νταϊάννα. Πράγματι, η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, πριν μπει στο παλάτι, είχε κατακτήσει στη ζωή της όλα αυτά που προσπάθησε να προσεγγίσει η Νταϊάννα μετά το γάμο της με τον Κάρολο. Και μπορεί το παλάτι στην εποχή της Νταϊάννα να μην ήταν έτοιμο για ένα πιο σύγχρονο πρόσωπο, αλλά τα πράγματα άλλαξαν. 22 χρόνια μετά το θάνατο της αιρετικής για τα δεδομένα της Ελισάβετ Νταϊάννα, το παλάτι περνάει σε μια νέα εποχή με τη Μέγαν να έχει βάλει το χεράκι της. Σήμερα η Μάρκλ ασχολείται με φιλανθρωπικές ενέργειες, αποφασισμένη να παρουσιάσει πλούσιο έργο. Η ίδια είχε δηλώσει: «Δεν ήθελα ποτέ να είμαι μια κυρία που απλώς γευματίζει με τις φίλες της. Ήθελα να είμαι μια γυναίκα που δουλεύει. Η δουλειά είναι που τροφοδοτεί την ψυχή μου και το σκοπό μου».